Σχετικά με, το διαγώνιο, με τη διαγώνιο, για το διαγώνιο άξονα, είναι ένας καινούριος όρος, έχει μπει δυναμικά θα έλεγα στη ζωή μας. Πότε αναμένεται η αξιολόγηση? Θα πιαστώ από τον χαρακτηρισμό που είπατε καινούριο. Για μας δεν είναι καινούριο. Εμείς έχουμε χρόνια που το παλεύουμε στην περιοχή τη δική μας και μιλάω σαν περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας και κυρίως σαν όμως Φωτίδας. Το ότι βγαίνει στην επιφάνεια και είναι στην επικαιρότητα πιο άμεσα και πιο έντονα τώρα, είναι πολύ σημαντικό για μας. Γιατί αυτό σημαίνει τι? Πλέον έχει μπει σε πιο σωστή βάση, πλέον έχει αρχίσει να απασχολεί και άλλους φορείς, έχει αρχίσει να απασχολεί και άλλους δήμους και άλλες περιφέρειες και άλλους βουλευτές άλλων νομών και άλλους νομούς, και αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε καλύτερο δρόμο από προηγούμενες φορές μέχρι τώρα. Γιατί τι ιστορικό υπάρχει? Μέχρι τώρα έχουν υπάρξει μελέτες για το μέγεθρο κομμάτι του έργου. Άλλο είναι να γίνουν τούνελ, άλλο είναι να γίνονται γέφυρες κλπ. Διαπλατήσεις. Δεν έχει γίνει ολόκληρο το κομμάτι, δεν έχει υπάρξει η μελέτη για το σύνολο του δρόμου. Μιλάμε για το δρόμο, διαγώνιος άξονας, για το δρόμο από τις Θερμοπύλες μέχρι το Αντίριο. Ο δρόμος που θα ενώσει την Παθέ, τον άξονα από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, τον κεντρικό εθνικό δρόμο, με το λιμάνι της Πάτρας, με την Ιόνια Οδό και με την Ολύμπια Οδό, με τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Είναι τόσο σημαντικός αυτός ο διαγώνιος άξονας, γι' αυτό το λέμε διαγώνιο, γιατί συντομεύει πάρα πολύ τις αποστάσεις μεταξύ των κέντρων αυτών που σας ανέφερα. Παρέχει περισσότερη ασφάλεια. Πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια. Εξυπηρετεί περιοχές και ευρύτερες περιφέρειες της χώρας. Σε εμάς ιδιαίτερα, που και στο νομό μας περνάει από άκρου σ' άκρου, και ιδιαίτερα στο Δήμο μας, είναι μέγιστης σημασίας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον βουλευτή, τον Γιάννη τον Μπούγα, που έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία και που έχει καλέσει σε μια έτσι, προσπάθεια να υπάρξει βοήθεια και από άλλους όμορους νομούς και περιοχές, και αυτή η προσπάθεια φαίνεται ότι πάει πάρα πολύ καλά. Και οι σύλλογοι επαγγελματιών, το λέω Καρανιές, ΝΑΦΠΑΚ, του Μεσολογγίου κλπ, Πάτρας, Αιγίου και ο Δήμος Αιγίου, να το πω έτσι, έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μας, γιατί συνδέεται. Αυτός ο δρόμος θα διευκολύνει τη διασύνδεση Αγίου Νικολάου, το λιμάνι το δικό μας, με το Αίγιο. Μια γραμμή που λειτουργούσε αρκετές δεκαετίες πριν και που προσπαθούμε το τελευταίο διάστημα να την βάλουμε σε επαναλειτουργία. Και η ερώτηση αυτή για το πότε δηλαδή αναμένεται να λειτουργήσει αυτή η πορθμιακή γραμμή του Αγίου Νικολάου με το Αίγιο. Είναι λίγο δύσκολο να λειτουργήσει άμεσα. Ναι. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Υπάρχει πάρα πολύ είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και του Δήμου Αιγιάλιας και από την προηγούμενη θητεία και τώρα με τον Δήμαρχο τον Δημήτρη τον Καλογερόπουλο και τον προηγούμενο Δήμαρχο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Το πρόβλημα, για να ξέρει ο κόσμος, είναι ότι αυτή η γραμμή δεν είναι σίγουρο ότι είναι βιώσιμη οικονομικά. Αυτό θα έλεγα, δηλαδή είναι κοστοβόρο, δεν συμφέρει τον επιχειρηματία δηλαδή να... Δεν έχει τα έσοδα που θα περίμενε να έχει. Ένας άξονας λοιπόν δίπλα του τύπου διαγώνιο, ένας αυτοκινητόδρομος, προφανώς θα έδινε άλλη δυναμική και στη γραμμή αυτή. Είναι σωστό αυτό. Θα έφερε δηλαδή κοντά όμως ταυτόχρονα αυτές οι δύο παρεμβάσεις. Έφερε πιο κοντά το χιονοδρομικό των Καλαβρίτων με το χιονοδρομικό του Παρνασσού. Έφερε πιο κοντά την εδωχώρα της Περοπονήσου, Μεσογείου, με τους Ελφούς, με τη Στερεά Ελλάδα. Είναι πάρα πολλοί λόγοι, έχουμε πάρα πολλούς λόγους που προσπαθούμε να επαναλειτουργήσουμε και τη γραμμή. Όμως δεν είναι αποκλειστικά και μόνο στο χέρι μας και πρέπει να πω ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να βρει τις λύσεις, να βρούμε λύσεις εκεί που είναι δύσκολες, και υπάρχει μια πάρα πολύ στενή συνεργασία το τελευταίο διάστημα για να βρούμε τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε, μήπως μπορέσουμε να κινήσουμε το ενδιαφέρον, να βρούμε τον τρόπο να υπάρξει επενδυτής, να υπάρξει ιδιοκτήτης πλοίου που θα ξεκινήσει τη γραμμή σε διαφορετικό. Σε διαφορετική περίπτωση θα δούμε ακόμα και το σενάριο, την περίπτωση οι δύο δήμοι να κάνουμε από εκείνου μια διαδημοτική επιχείρηση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικού σκοπού αν χρειαστεί. Κοιτάζουμε και αυτό το σενάριο, ώστε με την ευθύνη των δήμων και άλλων φορέων, με ίδρυση λειτουργία μιας ενεργειακής κοινότητας, εάν καταφέρουμε να κάνουμε μια γραμμή δική μας, δίνοντας και δωρεάν ρεύμα ή δυνατόν στους κατοίκους των όμορων περιοχών και δρομολογώντας ένα πλοίο, ξεκινώντας μια γραμμή που θα έχει και τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας, που θα έχει κινητήρια δύναμη το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά όμως είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται, όλα τα σενάρια τα συζητάμε. Όταν έχουμε κάτι νεότερο θα το ανακοινώσουμε. Μάλιστα.